Ήδη από την περασμένη εβδομάδα άνοιξε το TaxisNet για να δεχθεί την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, με την Ένωση Φοροτεχνικών Ξάνθης να συμβουλεύει τους πολίτες από τη μία να μην βιαστούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους, αφού όλα τα στοιχεία ακόμα δεν είναι πλήρης στο σύστημα, και από την άλλη να επιλέξουν με προσοχή τον επαγγελματία που θα αναλάβει τη σωστή συμπλήρωση της δήλωσής τους, ώστε να μην έχουν προβλήματα με την εφορία στο μέλλον. Σαφώς θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί με τις δηλώσεις που θα κάνουν φέτος και σιγά σιγά να αρχίζουν να προσκομίζουν ό,τι δικαιολογητικά υπάρχουν για τις δηλώσεις των εισοδημάτων στους λογιστές τους. Βέβαια να πούμε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, γιατί μόλις τώρα έχει ανοίξει το σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι πολλά πράγματα μπορεί να είναι λυπή επάνω. Για παράδειγμα, έχουμε ενημερωθεί ότι οι τόκοι των τραπεζών δεν έχουν ανεβεί όλοι. Οπότε δεν είμαστε σε φάση να υποβάλουμε τώρα αμέσως δήλωση, αλλά μπορούμε να προσκομίζουμε όλα τα έγγραφα που διαθέτουμε και να ξεκινήσει η διαδικασία, οπότε να υποβληθούν νόμιμα μέχρι τις 36 που είναι η ιταλική καταληκτική ημερομηνία. Θέλω να επιστήσω όμως την προσοχή περισσότερο στο γεγονός ότι μια δήλωση δεν είναι μια απλή περίπτωση όπως κάποιοι πιστεύουν. Υπάρχουν πράγματα μέσα που μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλους φόρους και πρόστιμα στο φορολογούμενο. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι πολύ ενημερωμένος και να συμβουλεύεται ανθρώπους που πραγματικά ξέρουν το αντικείμενο, έχουν γραφεία, είναι άνθρωποι με ονοματεπώνυμο και είναι πιστοποιημένοι λογιστές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μπορεί ο γείτονας, ο φίλος να νομίζει ότι ξέρει να κάνει μια δήλωση, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί κάθε μέρα που περνάει η έλεγχη είναι τόσο πυκνή που μπορεί κάτι στραβό να φανερωθεί και μετά από χρόνια και όχι τώρα. Παράλληλα, η κυρία Μπατζακίδου επισήμανε πως υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στο θέμα της δήλωσης των μισθωτηρίων συμβολέων, των οποίων από τον Οκτώβριο του 2018 απαιτείται πλέον και η δήλωση της λήξης τους, ώστε να μην επιβάλλονται πρόστιμα. Ένα άλλο σοβαρό θέμα που έχουμε εντοπίσει εμείς είναι ότι από τον Οκτώβριο του 2018, πέρα από τις μισθώσεις που ανεβάζουμε στο σύστημα, όταν κάποιος φορολογούμενος έχει ένα ακίνητο και το μισθώνει, πρέπει να ανεβάσει τη μίσθωση στο Taxis. Πέρα από το χειρόγραφο συμφωνητικό, που εννοείται ότι υπάρχει, γιατί αυτό αποτελεί τη νομική βάση. Δηλαδή, το ένομο συμφέρον που έχει ο εκμισθωτής απέναντι στο μισθωτή διασταυρώνεται και από το συγκεκριμένο μισθωτήριο το ενυπόγραφο και όχι από την υποβολή. Άρα δύο πράγματα, ενυπόγραφο, μισθωτήριο ιδιόχειρο και ανέβασμα στο Taxis. Το καινούριο που έχει προκύψει είναι ότι από τον Οκτώβριο του 2018 είμαστε υποχρεωμένοι να ανεβάζουμε και τις λύσεις. Τι σημαίνει αυτό? Όταν φύγει ο ενοικιαστής, είμαστε υποχρεωμένοι να ανεβάσουμε πότε έφυγε ο ενοικιαστής. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί και αυτό επισύρει πρόστιμα. Και επειδή είναι κάτι που πολλοί το αμελούν, θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή ώστε και αυτό να γίνεται σωστά. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι φέτος η εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων άνοιξε πολύ νωρίτερα, δίνοντας επαρκή χρόνο στους φορολογούμενους και στους φοροτεχνικούς, προκειμένου να εκπληρώσουν τη σημαντικότερη φορολογική υποχρέωση της χρονιάς. Η υποβολή της φορολογικής δήλωσης έχει παγίδες, τις οποίες οι φορολογούμενοι πρέπει να προσέξουν προκειμένου να εκπληρώσουν έγκαιρα αλλά και σωστά τη σχετική υποχρέωση.